Τη θεατρική παράσταση «Ο πατέρας» του Αύγουστου Στρίμπεργκ παρουσίασε στο Αράχθειο Θέατρο Σκούπας ο θείος του Γιώργου Βουρού. Η μάχη των δύο φίλων ως μία μονομαχία άνδρα και γυναίκας βρίσκει την πλήρη έκφρασή της στο έργο του Σουηδού θεατρικού συγγραφέα «Ο πατέρας», αριστούργημα της ψυχολογικής ανάλυσης. Ο πατέρας, λοχαγός του υπηκού, ένας διανοούμενος άνθρωπος χωρίς προκαταλήψεις και η μητέρα στενόμυαλη και εγωίστρια. Τα υπόλοιπα μέλη δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο φοβάται ότι ο πατέρας θα δηλητηριάσει την κόρη του τη στιγμή που εκείνος παλεύει για να έχει λόγο στην ανατροφή της. Λοιπόν, τώρα θέλω να δεις μαμά σου ήσυχη. Όσο σου φανόταν να σου έλεγα για το δικό σου καλό, αφήνεις για λίγο από εδώ μέσα. Να πας στην πρωτεύουσα στο πανεπιστήμιο. Να μάθεις πράγματα που μετά θα σε χρησιμεύσουν όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Αχ, ναι, δεν ξέρεις πόσο πολύ θα το ήθελα να φύγω, να πάω στην πρωτεύουσα ή όπου αλλού, όπου να είναι. Μονάχα, πατέρα, θα ήθελα να σε βλέπω καμιά φορά. Πολλές φορές, όσο πιο συχνά γίνεται. Αυτό το σπίτι είναι τόσο μελαγχολικό και βαρύ, σαν μαύρη χειμωνιάτικη νύχτα. Μονάχα όταν μπαίνεις εσύ εδώ μέσα, πατέρα. Όλα αλλάζουν ξαφνικά και είναι σαν ανοιξιάτικο πρωινό που ανοίγουν τα παράθυρα και η κάμαρα πλημμυρίζει ήλιο. Αγαπημένο μου παιδί. Όμως, πατέρα, πρέπει να είσαι καλός με τη μητέρα μου, ακούω. Πιάσε τη μητέρα σου τώρα, άστε. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Θα πάμε στην πρωτεύουσα, Ναι. Και δεν μου λες, αν εκείνη πει όχι. Δεν θα πει, δεν πρέπει να το πει. Ναι, αλλά αν το πει, αν το πει. Τότε ξέρω κι εγώ. Αλλά δεν πρέπει να το πει, πρέπει να με αφήσει να φύγω. Εσύ θα ξυγυρέψεις να σε αφήσει να φύγεις. Όχι, όχι, εσύ να της το πεις, να της το φέρεις με τρόπο. Εμένα δεν θα μ' ακούσει. Τώρα σώθηκες. Δεν μου λες τι θα κάνουμε, αν και εγώ θέλω και εσύ θέλεις και εκείνη επιμένει. Τι θα κάνουμε. Τότε τα βάσανά μας θα αρχίσουν πάλι από την αρχή. Γιατί, πατέρα, όμως εσύ και η μητέρα δεν κάνετε κάτι, γιατί να συνεννοείτε. Εδώ είναι η Βέρθα. Μεταφωνή. Τι θα λες να ρωτήσουμε και την ίδια πριν αποφασίσουμε για το μέλλον της. Όχι, δεν νομίζω, η Βέρθα είναι ακόμα παιδί, δεν έχει τη δική μας εμπειρία για να ξέρει τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα μικρό κορίτσι της ηλικίας της. Ναι, αλλά αφού εμείς διαφωνούμε, καλύτερα να αφήσουμε τη Βέρθα να αποφασίσει. Όχι! Δεν νομίζω μια γυναίκα, ένα παιδί να με υποκαταστήσουν στα δικαιώματά μου. Βέρθα, γύρε μέσα στην παρακαλώ. Η μητέρα καταφέρνει να πάρει το πάνω χέρι, πείθοντας τους πάντες ότι ο πατέρας είναι τρελός. Ο πατέρας είναι και ανεπιθύμητος. Εμείς οι δυο, όπως και τόσοι άλλοι στον κόσμο αυτό, ζήσαμε τη ζωή μας χωρίς να την καταλάβουμε. Τη ζήσαμε σαν τα μικρά παιδιά, γεμάτη ευαισθησίες και όνειρα, γεμάτη ιδανικά και ψευδεστήσεις, μέχρι που μια μέρα ξυπνήσαμε και βρεθήκαμε το κεφάλι κάτω, τα πόδια ψηλά. Και αυτός που μας εξύπνησε ήταν και αυτός υπνοβάτης. Εσείς οι γυναίκες, όταν μεγαλώνετε και πάβετε πια να είστε γυναίκες, βγάζετε τουλάχιστον τρίχες στο πηγούνι σας. Τι γίνεται όμως με μια μέρα με εμάς τους άντρες, όταν ξυπνήσουμε και έχουμε πάψει πια να είμαστε άντρες. Εκείνο το πρωί που ξυπνήσαμε, τα πουλιά που λαλούσαν δεν ήσαν πετινοί, ήσαν ευνουχισμένα κοκόρια. Και εκείνες που ανταποκρίθηκαν στο λάλημά τους, γερασμένες πουλάδες. Και ενώ περιμέναμε τον ήλιο να βγει, βρεθήκαμε ξαφνικά μες στα χαλάσματα που τα φώτιζε το τυφλό φως του φεγγαριού. Ποτέ μας δεν ξυπνήσαμε εντελώς. Μόνο μίσο ξυπνήσαμε. Μέσα σε ένα πρωινό, ταραγμένο ύπνο. Μιλάς σαν ποιητής. Τα έγραφες πολύ ωραία. Ναι, αλλά τώρα τι σημασία έχει αυτό. Τα χρόνια περάσαν. Κοίταξε, εγώ νηστάζω όμως τώρα. Αν έχεις κι άλλα παραμύθια, φύλαξε τα για αύριο. Μια ερώτηση μόνο. Με μισείς? Ναι, όταν καμιά φορά γίνεσαι άντρας. Αυτό και το μίσος δεν είναι προσωπικό. Τα αιτία του χάνονται σε βάση των αιώνων. Αν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Δαρμίνος, ότι όλοι εμείς καταγόμεθα από τον πίθηκο, εσύ και εγώ είμαστε από δύο διαφορετικά είδη πίθηκων. Γιατί είμαστε τελείως διαφορετικοί, ψέματα. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Θέλω να πω, αγάπη μου, ότι σε αυτό τον προαιώνιο αγώνα ένας από τους δύο θα λείψει. Και ποιος θα είναι αυτός? Ο πιο αδύναμος, βέβαια. Και ο πιο δυνατός θα έχει το δίκιο με το μέρος του. Ασφαλώς, και αυτός έχει τη δύναμη. Τότε λοιπόν εγώ έχω το δίκιο με το μέρος μου. Ακόμα πιστεύεις ότι εσύ έχεις τη δύναμη? Ναι. Έχω ακόμα και τη δύναμη του νόμου για να σε θέσω αύριο υπό απαγόρευση. Η πραγματική μητρότητα ή πατρότητα δεν συνίσταται στη διάπλαση του παιδιού κατά τις προσωπικές απόψεις του γονέα, αλλά στην παροχή ανεμπόδισης ελευθερίας που θα του επιτρέψει να μεγαλώσει με τις δικές του δυνατότητες.
Ο πατέρας γεννήθηκε από τις πραγματικές ανησυχίες που βασάνιζαν τον συγγραφέα την εποχή που το έγραψε, το 1887. Η πατρότητα, όσο και το χάσμα άντρα-γυναίκας, αλλά κυρίως η κατεστραμμένη σχέση που είχε με τη γυναίκα του. Πέρε στα χωράκια μου, τα χεράκια σου στα μανίκια. Ύστερα, στάσου, να σε κουπώσω στην πλάτη. Και έπειτα, περπάτησε λίγο να δω πώς σου πάει. Και έπειτα, γρήγορα τώρα, στο κρεβατάκι σου. Πες, ντυμένος έπεφτα στο κρεβάτι. Τι μου έκανες, παλιόγρια. Τι μου έκανες, πόση πονηριά κρύβεις μέσα σου. Ποιος το πίστευε ότι θα έχεις τόσο πονηριά. Α, πιασμένος στη φάκα δεν μπορώ ούτε να πεθάνω. Συγχωρέστε με, κύριε Άντολφ, συγχωρέστε με. Σας παρακαλώ, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω να σκοτώσετε το καημένο το παιδί. Γιατί, αφού η ζωή που ζούμε είναι κόλαση. Εσύ, έτσι λες εσύ. Και ο θάνατος είναι η βασιλεία των ουρανών. Και τα παιδιά ανήκουν στον ουρανό. Και τι ξέρετε εσείς για τον ουρανό και την άλλη ζωή? Αν το μόνο που πραγματικά ξέρουμε για αυτοί που ζούμε εδώ δεν ξέρω τίποτα. Τι κρίμα να μην το ξέρα από την αρχή. Ταπεινώστε τη σκληρή σας καρδιά, κύριε Άντολφ, και προσευχηθείτε για τελευταία φορά στο Θεό όσο είναι ακόμα καιρός να σας ευλογήσει. Δεν ήταν αργά ούτε για το ληστή στο Σταυρό όταν ο Χριστός του είπε: σήμερα με τεμού έτσι το παραδείσω. Άρχισες πάλι να κρόζεις σαν το κοράκι που οσμίσει και ψοφίμει. Πάρτε αυτή τη γυναίκα μου μπροστά μου. Πάρτε τη φωτιά να την κάψετε. Ρίχτε τη στη θάλασσα. Φτάνει να μην τη βλέπω μπροστά μου.